Η συγκλονιστική ιστορία της βύθισης του ατμόπλοιου Τάναης στις 9 Ιουνίου του 1944, που σήμανε τον αφανισμό της εβραϊκής κοινότητας της Κρήτης, αναβίωσε και σήμερα μέσα από μια σεμνή τελετή στο Μνημείο των Θυμάτων στο Κουμκαπί. Η φετινή τελετή μνήμης εντάχθηκε στις εκδηλώσεις για τη μάχη της Κρήτης και πραγματοποιήθηκε παρουσία ξένων διπλωματών και εκπροσώπων του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου. Αυτό που συνέβη δεν ήταν ένας ακόμη διωγμός των Εβραίων. Ήταν η ολοκληρωτική εξόντωση, η εξολόθρευση, η σοά. Μαζί με εκατοντάδες χιλιάδες άλλους διαφορετικούς ανθρώπους, Ρωμά, ομοφιλόφιλους, ανθρώπους με νοητικές παθήσεις. Η διαταγή των Γερμανών που έπρεπε να εκτελεστεί μέσα σε 45 λεπτά ήταν σαφής. Περίπου 300 Εβραίοι από τα Χανιά, 26 από το Ηράκλειο και 5 οικογένειες από το Ρέθυμνο χάθηκαν χωρίς ποτέ να ξεκαθαριστούν οι ακριβείς συνθήκες βύθισης του πλοίου. Ανάμεσά τους βρίσκονταν ακόμη Ιταλοί στρατιώτες και κάτοικοι των κάμπων κεραμιών. Τη μοιραία νύχτα της 8ης Ιουνίου, οι Γερμανοί τους συνέλαβαν και τους επιβίβασαν βία στο πλοίο, το οποίο τορπιλίστηκε από Άγγλους. 6 εκατομμύρια Εβραίοι θανατώθηκαν με την πλέον εξελιγμένη βιομηχανική μέθοδο μαζικής εξόντωσης, μόνο και μόνο επειδή γεννήθηκαν Εβραίοι. Σε μια εποχή, σε μια χώρα, σε μια ήπειρο, που υποτίθεται ότι οι τέχνες, τα γράμματα και οι επιστήμες μεσουρανούσαν στην κοινωνία των εθνών. Σελίδα της ιστορίας μας, αργεσλαϊκής μνήμης, η βύθιση του πλοίου Θαναής είναι μια τραγωδία που μένει χαραγμένη για πάντα στη συλλογική μνήμη της παγκόσμιας κοινότητας. Δεν ξεχνάμε. Η παρουσία μας κάθε χρόνο εδώ αυτό δηλώνει. Οι επιβαίνοντες στο ατμόπλοιο θα μεταφέρονταν στα στρατόπεδα της Γερμανίας για καταναγκαστική εργασία. Η μνήμη τους τιμάται κάθε χρόνο στο μνημείο που στήθηκε τα τελευταία χρόνια στην παραλία του Κουμκαπί στα Χανιά. Τώρα πια γνωρίζουμε ότι οι εχμάλωτοι του πλοίου πλήρωσαν το βαρύ τίμημα του πολέμου όταν χτυπήθηκαν από τις συμμαχικές δυνάμεις και όντας φυλακισμένοι στα αμπάρια του πλοίου δεν είχαν καμία ελπίδα επιβίωσης. Το ναυάγιο του ατμόπλοιου Τάναης έμεινε στην ιστορία ως μία από τις πιο σκοτεινές σελίδες της ναζιστικής θηριωδίας.